Πάμε τώρα στην Αλεξία Τασούλη, μένοντας στο θέμα της Μαριούπολης, Αλεξία, γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά της ελληνικής ομογένειας. Έχουμε χιλιάδες ομογενείς που κατοικούν στην περιοχή, ανθρώπους που στερούνται τα πάντα. Δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν καν νερό για να πιούνε. Και εκεί παραμένει και ο Έλληνας πρόξενος. Τι γίνεται με αυτούς, τι γίνεται με τον πρόξενο καταρχάς, ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει και να απεγκλωβίσει κόσμο, πότε θα μπορέσουν να φύγουν ασφαλώς από εκεί? Λοιπόν, καταρχήν ο Έλληνας πρόξενός μας, ο κύριος Μανώλης Ανδρουλάκης, παραμένει εγκλωβισμένος στην Μαριούπολη. Είναι ο μοναδικός διπλωμάτης σε όλη την Ουκρανία, ο μοναδικός Έλληνας διπλωμάτης που παραμένει εκεί. Έχει αποχωρήσει ο πρέσβας από το Κίεβο, έχει αποχωρήσει ο πρόξενος από την Οδυσσό. Έχει μείνει εκεί μόνο ο Έλληνας πρόξενος στη Μαριούπολη για να βοηθήσει, όπως είπες, τους 100.000 περίπου ομογενείς που βρίσκονται ακόμη εκεί, που είναι το σπίτι των ομογενών μας εκεί. Είναι σαν να χτυπάει κυκλώνας τώρα την περιοχή αυτή. Εκεί γίνονται οι πιο σφοδρές μάχες, οι πιο σφοδροί βομβαρδισμοί. Και οι ομογενείς μας λοιπόν ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Δεν υπάρχει φαγητό, δεν υπάρχει νερό. Δέχονται συνεχώς επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Ο Έλληνας πρόξενος λοιπόν έχει παραμείνει εκεί και μέχρι αυτή την ώρα προκειμένου να τους βοηθήσει. Είναι εγκλωβισμένος σε κτίριο του ΟΑΣΕ. Είναι μόνος του μαζί με άλλους Ουκρανούς που εργάζονται στον ΟΑΣΕ. Είναι αδύνατη, μου λένε από το Υπουργείο Εξωτερικών, αυτή την ώρα η επιχείρηση εκένωσης, οποιαδήποτε επιχείρηση εκένωσης από την Μαριούπολη. Η επικοινωνία μαζί του είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γίνεται μόνο με δορυφορικό τηλέφωνο του ΟΑΣΕ. Νωρίτερα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Ο Ερυθρός Σταυρός είναι εκεί στην Μαριούπολη και ζητήσαμε την συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού και για τον πρόξενό μας, αλλά φυσικά και για τους υπόλοιπους Έλληνες ομογενείς που ζουν εκεί. Και από το Υπουργείο Εξωτερικών λένε ότι περιμένουμε μέχρι να το επιτρέψουν οι συνθήκες, αν μπορεί να υπάρξει κάποια μικρή βελτίωση στην κατάσταση στη Μαριούπολη, προκειμένου να βγει ο πρόξενος από το κτίριο του ΟΑΣΕ και στη συνέχεια να προσπαθήσει να απεγκλωβιστεί από τη Μαριούπολη, είτε ο ίδιος είτε μαζί με όλους όσους ομογενείς θέλουν να φύγουν από εκεί. Επίσης, να σου πω ότι πριν από λίγο οι δύο Έλληνες ναυτικοί που μας έλεγε χθες ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ο κ. Πλακιωτάκης, ήταν εγκλωβισμένοι και είχαν ζητήσει να αποχωρήσουν από την Οδυσσό. Ενημερώθηκα πριν από λίγο ότι ευτυχώς κατάφεραν και έχουν φύγει από την Ουκρανία. Είναι εκτός της χώρας αυτής. Έχουν μείνει πίσω άλλοι 4 Έλληνες ναυτικοί. Είναι στην περιοχή του Νικολάιφ, αλλά για την ώρα οι 4 συμπατριώτες μας δεν έχουν ζητήσει μέχρι στιγμής να αποχωρήσουν. Μάλιστα, και πρέπει να φανταστούμε και την αγωνία των ανθρώπων που είναι στην Ελλάδα και έχουν δικούς τους στη Μαριούπολη ή σε ολόκληρη την Ουκρανία. Ειδικά στη Μαριούπολη όμως η αγωνία τους είναι πραγματικά απίστευτη, διότι δεν υπάρχει και τρόπος να επικοινωνήσουν. Και το ίδιο το Υπουργείο δυσκολεύεται στις επικοινωνίες, μας έλεγε χθες και ο αρμόδιος υφυπουργός για θέματα ομογένειας. Να σε ευχαριστήσουμε, Αλεξία, και να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε και για τη Μαριούπολη, αλλά και για τις κυρώσεις που επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Ρωσίας. Ερχόμενος στην άτυπη σύνοδο κορυφής στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλω να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για όσα συνέβησαν χθες στην Μαριούπολη, τραγικές εικόνες που είδαμε με τον βομβαρδισμό ενός ναυτιλίου, και να κάνω ακόμα μια φορά μια έκκληση για κατάπαυση του πυρός όσο το δυνατόν πιο σύντομα, αλλά και για ανθρωπιστικούς διαδρόμους, έτσι ώστε όσοι θέλουν να εγκαταλείψουν τις επόμενες ζώνες, να μπορέσουν να το κάνουν με ασφάλεια. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις σημαντικές επιπτώσεις από αυτήν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, να επενεβιώσουμε προφανώς την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αποφασιστικότητά μας, να συνεχίσουμε και να εντείνουμε αν χρειαστεί το πλαίσιο των κυρώσεων, έτσι ώστε να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση στην Ρωσία να προσέλθει στο τραπέζι των επαναθέσεων.